Με τον Τζοβάρα να πατά περιοχή και να προσπαθεί από πολύ δύσκολη γωνία να απειλήσει. Έρχεται και δεύτερη προσπάθεια από τον Κυβρακίδη εκτός. Ο Βόλος όμως έχασε την κατοχή, ο Ναμπή παίζει γρήγορα. Για να ανέβει ο Κουλούρης και να σουτάρει, ο Άλιμπεκ δεν πρόλαβε να κάνει προβολή. Και τώρα ο Νίνης αναζητά αντεπίθεση. Ο Μπαρτόλο έκανε ωραία τρίμπλα και ψάχνει στο δεύτερο δοκάρι. Δεν είμαι σίγουρος αν είχε κατά νου την εστία ή το ρεγκατέν. Έχω την εντύπωση ότι το δεξί του Νίνη θα αποτελέσει την εκτέλεση, θα δώσει την εκτέλεση. Μια εκτέλεση που καταλήγει σε τεράστια ευκαιρία χαμένη από τους Βολιώτες. Αρχικά κινήθηκε στον πρώτο δοκάρι ο Μπαρτόλο, στη συνέχεια πετάχτηκε ο Γκιουλέν. Να μπει ο Καρτάλης. Ο Ντένιτς έβγαλε έξω, ο Κυβρακίδης κάνει σέντρα. Ο Άλιμπεκ θέλει να γυρίσει. Δοκάρι, φοβερό σουτ από τον Ντένιτς στο 23. Κυβρακίδης. Ωραίο τακουνάκι του να μπει. Ευκαιρία αυτή τη φορά ο Ντένιτς σημαδεύει σωστά. Είναι ένα καταπληκτικό γκολ. Προϊόν μιας σπουδαίας έμπνευσης από τον Αντίλ Ναμπή. Καταπληκτική ασίστ από τον Άγγλο. Έξοχη εκτέλεση από τον Ντένιτς. Νωρίτερα σημάδεψε το δοκάρι, αυτή τη φορά τη γωνιά του Παπαδόπουλου. Ο Ατρόμητος ανοίγει το σκορ. Εδώ τι θέλει να κάνει ο Άλιμπεκ. Πήγε να βάλει τον γκολ της χρονιάς στο 29. Εκτέλεσε Ναμπή. Κεφαλιά πρώτης γραμμής, απομάκρυνε ο όρος. Κεφαλιά από τον Κουλούρη. Τελευταίο δεκάλεπτο της κανονικής διάρκειας στο πρώτο ημίχρονο. Ο Φεράρι κάνει σέντρα, κεφαλιά του Ρεγκατέν, 1-1. Ο Βόλος ισοφαρίζει με την κεφαλιά του Ρεγκατέν. Πολύ ωραία σέντρα από τον Φεράρι. Σε σημασμένος για την ικανότητά του να μεταφέρει με ακρίβεια την μπάλα στην αντίπαλη περιοχή. Έφτασε τις 3 ασίστ. Ροτάριου. Ο Γκιουλέν δεν έχει καλή απομάκρυνση. Φωνάζει ο Άλιμπεκ για χέρι του Πουρίτα. Ο Σουάρες το Ρεγκατέν. Είδε απέναντι τον Πουρίτα που είναι ξανά ψηλά και διαθέσιμος για την ανάπτυξη. Νίνης δίπλα από την εστία του Γιαννιώτη. Ο Γιαννιώτης δεν θέλει να απομακρύνει στα τυφλά, να ζητά τον Παπαδόπουλο, νομίζω ότι χωλαίνει ο Παπαδόπουλος. Νίνης σε κόρνερ, ο Γιαννιώτης. Ο Ρος ανεβαίνει γρήγορα, ο Κορέα τον είδε ο Ρος και τον τροφοδότησε με πολύ ωραία μεταβίβαση. Κοντρόλ και σουτ, απογειώθηκε ο Γιαννιώτης και έδιωξε. Στο 84 μία φανταστικά εκδηλωμένη αντεπίθεση από τους παίχτες του Βόλου. Ο Μουνίθ πάνω στο τείχος, η μπάλα και κόρνερ. Ο Μουνίθ στέλνει στο δεύτερο δοκάρι, κεφαλιά στα δίχτυα. Είναι ο Κουλούρης αυτός που δίνει λύση, που λυτρώνει τον Ατρόμητο. Ενδέκατο τέρμα του Ευθύμη Κουλούρη. Στο κλείσιμο του μάτς είναι αυτός που χτυπά, που δίνει ξανά λύση στον Ατρόμητο, που αποφορτίζει, θα έλεγε κανείς, τις καρδιές των γηπεδούχων.